γράφος και ο σχεδιαστής του βιβλίου. Ζω τώρα στην Αυστραλία. Έφυγα από την Κύπρο όταν ήμουν 4 χρονών. Γι' αυτό τα ελληνικά μου δεν έχει σημασία. Αλλά θα ήταν μια κλεψιά εκ μέρους μου αν δεν δοκίμαζα να πω κάτι στα ελληνικά. Θα κάνουμε κι εμείς έτσι που κάνουν εκεί κάτω στα εστιατόρια της πλατείας της παλιάς αγοράς και θα σας σερβίρουμε ένα μίξ απόψε. Καλησπέρα. Με λένε George Alexander. Εγώ δεν μιλάω πολλά ελληνικά. Μιλάω τα ελληνικά της γιαγιάς μου, της κουζίνας, όχι το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε εμείς δύο Αυστραλέζοι για τον Ρίτσο. What does it mean to come from the new world to the old world with a new book inspired by Ritsos? For me, it's like the transplanting of a seed, sporos, from one soil to another. Like the eucalyptus seed, το σπόρο τον ευκάλυπτο. Έχει κάμποσα εδώ στη Λίμασο, the big Australian gum tree that you see across the Mediterranean as well, brought by someone from the 19th century. Και ευκάλυπτο, ελληνικό όνομα, σημαίνει κρυμμένο, with the same lexical root as calypso from Homeros. The seed can grow in another soil, in foreign air, with local water. So with this book, a seed that extends the branches of influence of Ritsos to other worlds in a new century. So a special thanks from us to NeMe, to Helene Black, and Yiannis Kolakidis for tending this seed so beautifully. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Ρίτσο και τουλάχιστον 4 λόγια για το θέμα του βιβλίου. Ο Ρίτσος για μένα είναι μια ιδέα, μια ηλεκτρική ιδέα που κινείται μέσα μου. Ένα ρεύμα που κινείται από το σήμερα ως το παρελθόν και τελικά προς το μέλλον. Ο Ρίτσος για μένα είναι ένας δάσκαλος. Μαζί με τον Κασιντζάκη, τον Καβάβη, τον Αγγελόπουλο ήταν οι τρεις που μου δείξανε κάτι για την σύγχρονη ιστορία του ελληνισμού. Ο Ρίτσος για μένα μου δείχνει πως μπορείς πράγματι να πιάσεις μια γλώσσα, μια γλώσσα που έχει κουραστεί ύστερα από τόσους αιώνες και να την ανανεώσεις. Ο Ρίτσος για μένα είναι ένας από αυτούς τους συγγραφέες που μου δείχνει συνεχώς γιατί έχει μεγάλη σημασία η καθημερινή ζωή. Το αλάτι πάνω στο ξύλινο τραπέζι με το ζεστό ψωμί σκεπασμένο με μαντήρι. Ο Ρίτσος για μένα πετυχαίνει την ένωση του καθημερινού με το μυθικό, το αρχαίο με το άγαλμα και το μάρμαρο. Θα ήθελα όλα αυτά να γουστούν σαν ήχη στα φωτομοντάζ που βλέπετε μέσα στο βιβλίο και πάνω στους τοίχους και σε αυτά που έχει γράψει ο Τζορτζ. Peter and I love Ritsos for the way he allowed us to journey through time and space. We worked on this project for about 5 years, you know, on and off. I calculated that I wrote about 50,000 words, and Peter made over 50 images. The book is down to 4,000 words now, and there are some 30 images in the book, some of which you can see on the walls. I enjoyed the comradeship that Ritsos inspired, and the book is like a love letter to Ritsos. We also feel, Peter and I, since he doesn't use a computer, that we may be the last generation that communicates through handwriting. Πριν 5 χρόνια, ο Γιώργος και εγώ αποφασίσαμε να συνεργαστούμε για δεύτερη φορά.
Η σκέψη που πήρα στον Γιώργο ήταν απλή. George, what would happen if Yiannis Ritsos went with Heinrich Schliemann in a morgue? Two dead men on two slabs of marble. What would they say to each other? Δηλαδή, George, τι θα γινόταν αν ο Yiannis Ritsos συναντούσε τον Heinrich Schliemann σε ένα καλούπι, δύο νεκροί πάνω στο μάρμαρο. Τι θα έλεγε ο ένας τον άλλο. Schliemann, to Ritsos, ότι κρύβεις πιάνει το δρόμο του θάτου. Ritsos, to Schliemann, ότι δωρίζεις πιάνει το δρόμο της ζωής. Ritsos, to Schliemann, πώς θα αντέξουμε το βλέμμα της Ελένης. Το μάρμαρο παίζει μεγάλο ρόλο εδώ. Έτσι που μας είπε και ο Μιχαλάντζελο. Η δουλειά μου είναι να φανερώσω ότι υπάρχει μέσα στο μάρμαρο. Ο Ρίσος ήταν ερωτεμένος με το μάρμαρο, σαν που να ήθελε να ελευθερώσει τις φωνές, τις κραυγές, τα όνειρα, τις προσευχές που βαστά, σφιχτά το μάρμαρο. Are we awake or asleep? Are we dreamers or ourselves the dream? In Ritsos, as in Peter's photo montage, the real world coexists with the dream world. There's always double exposure. A butcher shop with a picture of a cow and sheep. They move their heads slightly for a moment. Stones beat like hearts. Οι πέτρες χτυπάνε σαν καρδιές. Ritsos gives us the inner landscape as well as the outer one. He gives us the psychogeography, η ψυχογεωγραφία της Ελλάδας, not just sociology and politics, but the suffering and thirsty body of Greece. It's his insistence on the human capacity to dream, το δυνατότητα ονέρου, in the face of the most dreadful political programs, where Ritsos is at his most subversive. It's the strength of the weak, η δύναμη των αδύνατων. That's his politics. Ο Ritsos, μαζί με μια εκλεκτή παρέα, μεταξύ αυτών, ο Ναζίμ Χικμέτ, ο Μπέρντολτ Μπρέχτ, ο Παύλο Νερούντα, ο Άπτον Σίχλερ, ο Αλεξάνδρος Σολζενίτσιν, μας δείχνει πως τα όνειρα και η αγάπη και ο ανθρωπισμός μπορούν να σπάσουν τα κάμπτυρα και τους τείχους και τις αλυσίδες και τις παγίδες που μας στείλουν οι πολιτικοί μας. Το βιβλίο έχει δύο εξώφυλλα, σαν αυτό, και βαστούν ολόκληρους κόσμους μέσα στην αγκαλιά τους όταν κλείσουν. Φαίνουν αυτά τα φτερά και είναι σαν καθρέφτης που μας δείχνει τον εαυτό μας. Και αυτά τα φτερά έχουν άδεια να ταξιδεύουν από τα σήμερα ως το μέλλον και πίσω στο παρελθόν. Αυτά τα φτερά για πολλούς όμως είναι επικίνδυνα. Κοιτάξτε τον Στάλιν, τον Μαό, τον Χίτλερ, τον Πολ Ποτ, τον Πινοσέτ, την Μούντα της Ελλάδας. Όλοι αυτοί έκαψαν βιβλία. Δεν ξέρω και πολλά, αλλά είμαι σίγουρος για δύο πράγματα. Πρώτο, ύστερα που καίουν βιβλία, καίουν και ανθρώπους. Δεύτερο, όσα βιβλία και αν κάψουν, δεν μπορούν να κάψουν τις ιδέες. Θέλω να πιστέψω πως ο Ρίτσος, προπάντως στην Μακρόνησο, ήξερα αυτά. Το βιβλίο έχει δυνάμινα πόδια. Έχει όρεξη για ταξίδια. Από χέρι ως χέρι, από χώρα ως χώρα, από εποχή ως άλλη εποχή. Πριν 30 χρόνια,
Ένα βιβλίο του Ρίτσου έκανε το ταξίδι από τη Μονεμβασιά στη Νέα Υόρκη και άραξε στο East Berwyn, με Open Australia, στο σπίτι μου δηλαδή. Ήταν μια ηλεκτρική συνάντηση και θα ήθελα το βιβλίο μας σήμερα να συνεχίσει αυτή τη γραμμή, αυτό το ταξίδι. In logic, no two things occupy the same space. But in poetry and photomontage, it happens all the time. Do we ever fully understand poetry? No. For me, the meanings in poetry float just out of reach, like lost paper sailboats. All I know is that a poem can terrify or comfort. Και κάτι ήξερε ο Ρίτσος που αναγνωρίζουμε κι εμείς, πως ο λόγος, τα λόγια έχουν δύναμη, μα τα λόγια με σύντροφο τις εικόνες έχουν διπλάσια δύναμη. Πως τα βιβλία είναι κούνια για τις ιδέες, πως οι ιδέες μεγεθαίνουν μέσα στο βιβλίο, πως η ζωή παίζεται για να βρει το τέλος της μέσα στο βιβλίο. Πώς δεν διαβάζεις το ίδιο βιβλίο δύο φορές, αλλάζει κάθε φορά να το ξαναδιαβάζεις. Πώς το βιβλίο είναι το πιο κατάλληλο γήπεδο για συνεργασία. Ούτε η στρατηγή, ούτε η τηλεόραση, ούτε το e-book καταφέραν να το καταστρέψουν. Πώς μαζί με τον Άντρε Μαλρόρ πιστεύουμε πως το βιβλίο είναι μουσείο χωρίς στίχους. Who are we writing for? For the dead, for Ritsos. Έχω τώρα 56 χρόνια στην Αυστραλία. Και κάποτε, τώρα που γέρασα λίγο, σκέφτομαι που ανήκω. Ο πατέρας μου θα μένω στη Ξυλότιμπο, η μάνα μου στο Spring Vale, Melbourne. Γεννήθηκα στην Κύπρο, μα η οικογένειά μου ζει στην Αυστραλία. Μπορώ να έχω πατρίδα, δεν ξέρω. Μα υποψιάζουμε πως το τέλος το βιβλίο θα είναι η πατρίδα μου. Τελικά ρωτάμε, τι μας έχει μείνει από το Ρίτσο. Ένας τάφος, ένας θόρυβος γύρω στο όνομά του, κάτι τραγούδια, μερικές φωτογραφίες, ζωγραφικές, ξυλοδιπλίες, πέτρες και οι αναμνήσεις αυτό που τον γνώρισαν. Μα τι άλλο, τα βιβλία, φυσικά, μείναν τα βιβλία, πάντα τα βιβλία. Ευχαριστώ.